τις παραμέτρους που οδήγησαν την Ειδική Επιτροπή του Υπουργείου Υγείας να εισηγηθεί το άνοιγμα των σχολείων, εξήγησε μιλώντας στο Ράδιο 984 και τον Γιώργο Σαχίνη, ο επιδημιολόγος και μέλος της Επιτροπής που εισηγείται για τον νέο κορονοϊό στο Υπουργείο Υγείας, Γκίκας Μαγιορκίνης. Το ένα είναι ότι δεν θα είναι όπως ήταν πριν, δηλαδή θα μειωθεί η πυκνότητα, έχουμε καλό καιρό, θα ανοίξουν παράθυρα, θα υπάρχει αερισμός και θα υπάρχει και μη και σαφείς οδηγίες για κοινωνική απόσταση. Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο στοιχείο είναι ότι θα πρέπει να πάνε σίγουρα Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, δεν το συζητάμε ότι θα πρέπει να ανοίξουν τα σχολεία. Το τρίτο στοιχείο είναι από τη στιγμή που κάνουμε αναστροφή του lockdown, τα παιδιά θα συνεχίσουν να βρίσκονται μεταξύ τους. Το θέμα είναι ότι είναι χαμηλότερο ρίσκο να βρεθούν υπό αυτές τις συνθήκες μέσα στις τάξεις παρά στις παρέες τους, οι οποίες θα τις κάνουν. Από Δευτέρα δηλαδή τα παιδιά θα μπορούν να συναντιόνται. Ουσιαστικά μιλάμε για 2 εβδομάδες καθαρού μαθήματος. Και εγώ θέλω να ρωτήσω τον άνθρωπο που είπε και τον άκουσα πολύ προσεκτικά ότι στην Ελλάδα είναι δύσκολο να αποκτήσουμε ανοσία γέλης υπό αυτές τις συνθήκες. Αν αξίζει τον κόπο να πάρουμε ένα ρίσκο 2 καθαρών εβδομάδων, με ό,τι συνεπάγεται, μήπως το ρίσκο που παίρνουμε είναι μεγάλο? Όσον αφορά τις ευπαθείς ομάδες, επειδή γίνεται αυτή η συζήτηση, η σύσταση είναι ότι τα παιδιά, εάν και εφόσον έχουν ευπαθείς ομάδα στον κύκλο τους, μπορούν να συνεχίσουν από το σπίτι. Όπως σημείωσε, το ζητούμενο στη φάση της αντιστροφής του lockdown είναι να εκπαιδευτεί κάθε οικογένεια ώστε να αντιμετωπίσει την κατάσταση όπως αυτή διαμορφώνεται. Να δούμε λιγάκι τη μεγαλύτερη εικόνα, γιατί τα παιδιά στα γυμνάσιο λύκειο δεν θα μπαρωθούν στο σπίτι. Εκτός από το σχολείο έχουν και άλλες δραστηριότητες. Και έρχεται καλοκαίρι και θα έχουν και άλλες δραστηριότητες. Και δεν μπορούμε να τα κλείσουμε τελείως τα παιδιά. Εάν έχουν ευπαθείς ομάδες, θα πρέπει να το δούμε συνολικά. Και αν το σχολείο είναι μία, να το πω έτσι, ευκαιρία για να κάτσουν η κάθε οικογένεια να το σκεφτεί αυτό, γιατί τώρα θα πρέπει να κάτσει να το σκεφτεί πώς θα είναι η επόμενη της ημέρα, ίσως να λειτουργήσει και θετικά. Ο ίδιος τόνισε πως υπάρχουν ενδείξεις ότι τα παιδιά ίσως να μην μεταδίδουν την νόσο σε μεγαλύτερες ηλικίες με το ρυθμό που είχε αρχικά εκτιμηθεί. Υπάρχουν κάποια στοιχεία τα οποία σιγά σιγά εμφανίζονται ότι τα παιδιά δεν είναι με πηγή υψηλής μεταδοτικότητας. Πρόκειται για μια παρατήρηση η οποία δεν έχουμε ξαναδεί σε άλλες υιογενείς λοιμώξεις και θα πρέπει να είμαστε λιγάκι επιφυλακτικοί. Αλλά υπάρχει αυτή η παρατήρηση και υπάρχουν τέτοια δεδομένα. Mm-hmm. Απλά θα έλεγα να κρατάμε λιγάκι έτσι μια επιφύλαξη και να μην το θεωρούμε de facto.